Αλλάζουμε κλίμα. Μία παρέα 11 φοιτητών από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας ταξίδεψε στο Ναϊρόμπι της Κένυας για να συμμετάσχει στο πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζει η εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία. Οι αυριανοί γιατροί μίλησαν στον Sky για την εμπειρία τους με ενθουσιασμό για την ευκαιρία που τους δόθηκε να προσφέρουν. Η Μαρίζα είναι 24 ετών, φοιτήτρια επιπτυχίου στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Μαζί με ακόμη 11 συμφοιτητές της βρέθηκαν για 10 μέρες στο Ναϊρόμπι για να στελεχώσουν το πρόγραμμα προληπτικής ιατρικής που εφαρμόζεται στην Κένυα από την εκεί Ορθόδοξη Εκκλησία. Εξετάσαμε μάλλον περίπου 2.000 και παραπάνω ανθρώπους, περίπου 1.000 παιδιά. Είχε σίγουρα πολλές λοιμώξεις, γιατί οι άνθρωποι δεν έχουν φάρμακα. Πράγματα που δεν θα δούμε σίγουρα στην Ελλάδα. Απίστευτη χαρακτηρίζει την εμπειρία στο πρόγραμμα και η 24χρονη Γεωργία που συμμετείχε στην αποστολή. Μεγάλοι άντρες, 2 μέτρα, να σε κοιτάζουν στα μάτια και να κρέμονται από τα χείλη σου, να τους πεις τι έχουν, να τους βοηθήσεις με οποιοδήποτε τρόπο. Τα παιδιά ήταν το πιο συγκινητικό μέρος όλου του ταξιδιού, γιατί τα παιδιά σου έδιναν τόση αγάπη. Όταν έδινα καραμέλες και γλυφιτζούρια σε ένα παιδάκι, μου έπεσε από το άλλο χέρι μια άλλη καραμέλα. Και αυτό τη σηκώνει και μου τη δίνει πίσω. Πήρε τη μία και τις μοίραζε τις υπόλοιπες στους άλλους. Η ομάδα των φοιτητών προετοιμάστηκε περίπου έναν χρόνο για την αποστολή αυτή, καθώς τα μέλη της έπρεπε να εκπαιδευτούν σε θέματα διαβίωσης, να μαζέψουν τον ειδικό εξοπλισμό αλλά και να κάνουν πολλά εμβόλια. Εσύ το ξανάκανε? Εννοείται, ναι, 1.000 ναι. Κάναμε πόσα εμβόλια πριν πάμε. Πριν πάμε είχαν πλημμύρες, οπότε υπήρχε αύξηση των κρουσμάτων στις χολέρες εκεί πέρα. Ήθελα πραγματικά να το ξανακάνω και πιστεύω ότι για όλους. Όλοι πρέπει κάποια στιγμή να πάνε, να δουν τι συνθήκες επικρατούν εκεί πέρα και όσο μπορούν να βοηθήσουν. Παιδιά αντιμέτωπα με την πείνα. Ενήλικες που δεν είχαν εξεταστεί ποτέ από γιατρό. Ελλείψεις ακόμη και σε στοιχειώδη μέσα επιβίωσης και υγιεινής. Αλλά, όπως λένε, καμία ανησυχία και καμία κόπωση δεν μπόρεσε να σβήσει τη ζεστασιά και την αγάπη που πήραν από τους κατοίκους. Το πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας εφαρμόστηκε για 5η συνεχόμενη χρονιά αυτό το καλοκαίρι, χαρίζοντας μοναδικές εμπειρίες αλλά και γνώσεις στους φοιτητές που συμμετείχαν. Τα παιδιά από τη συγκίνηση κλαίγανε. Και επειδή είναι και δύσκολες συνθήκες εκεί, ενώνεται η ομάδα, να σας πω ότι μεταξύ τους. Αποκτούν μια μεγάλη φιλία. Από το Πατριαρχείο Αλεξανδρίας και Πάσης Αφρικής εφαρμόζονται παρόμοια εθελοντικά προγράμματα εκτός από την Κένυα, στη Μοζαμβίκη και στην Τανζανία.